Επειδή όμω όλα αυτά που συζητάμε συνδέονται και με την ύπαρξη υδροναθράκων και η ενέργεια πάλι εδώ μπαίνει στο παιχνίδι και στο Και εδώ σα έχουμε στην παρέα μας και είστε από του καλύτερου στον τομέα αυτό, ήθελα να μα πείτε αν η έναρξη των ερευνών για γεγονοτα ανθρακέ νότια-δυτικά και δυτικά τη Κρήτη θα σταματήσουν λόγω των νέων απειλών της Τουρκίας για την επέκταση των 12 ναυτικών εμιλίων. Βε... Συνδυάζω τώρα τι δύο ιδιότητέ σας, ναι, 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 αυτού εντάξει. ενεργειακού επιθεωρητή και έτσι Βε... Βέβαια, ε, ο ΑΚΑΡ έχει απειλήσει ότι ε, ε, αν τολμήσει να βγει ε, διερευνητικό σκάφος σε αυτά τα οικόπεδα, ότι αυτό θα αποτελέσει αιτία, ε, ε, θα είναι εχθρική πράξη απέναντι προς την Τουρκία. Τι τούτια. θα κάνει, θα το βυθίσει. Δεν ξέρω. Και ένα Αμερικάνικο. Έχω και... και τον Άβαρχο εδώ. Λοιπόν, έχουμε το Νορβηγικό τώρα. Μπράβο, δηλαδή. Θα βυθεί το Νορβηγικό σκάφο, μα δεν είναι ε. ελληνικό. Λοιπόν, κύριε Εφανίδη, για να τα λέμε τα πράγματα με τον όνομα. Εγώ εκτιμώ ότι όταν θα ολοκληρωθούν ε, οι, οι έρευνε για τα γεωφυσικά δεδομένα αυτών των οικοπαίδων που είναι δυτικά και νότια δυτικά της Κρήτης, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, ακόμα και γεωτρύπανο να μπει. Εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να δούμε σοβαρά, είναι σε συγκεκριμένα οικόπεδα και είναι στο οικόπεδο 19, 20, 14 και 15 που είναι νότια της Κρήτης, νότια ανατολικά. Εκεί θα έπρεπε να δούμε που εκεί έχουν εκτιμηθεί περισσότεροι ε, στόχοι από πλευρά ανθράκων, αλλά έχει έρθει η Τουρκία με τη Λιβύη, έχει κάνει το τουρκολιβικό σύμφωνο και ακουμπάει, υπερκαλύπτονται ε, από αυτή τη συμφωνία αυτά τα συγκεκριμένα βυθότε μάχια. Εκεί, θα, όντως, πιστεύω ότι θα υπάρξει ε, ένταση όταν θα αποφασίσουμε κάποια στιγμή και πιστεύω σύντομα να αποφασίσουμε να κάνουμε ε, έρευνε για αξιοποίηση και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε όλα τα βυθοτεμάχια, τα θαλάσσια τεμάχια που βρίσκονται νότια δυτικά, νότια και νότια ανατολικά τη Κρήτη. Κύριε Δαμαρχέ. Αν μου επιτρέψετε ναι, λίγο. Λοιπόν, ναι, ναι, παρακαλώ. Αν θέλετε να συμπίστε κάτι, ευχαρίστω. Καταρχήν, να πούμε, όπω πολύ σωστά είπε ο Μιχάλη ένα από τα μεγαλύτερα βυθοτεμάχια τα οποία έχουμε ενδείξει ότι έχει μεγάλο γεωργικό είναι το Τάλο, όπως έχουμε πει. Μραβ, ναι. είναι πολύ μεγαλύτερο από το Αζόρ, που είναι το, ε, το Αιγυπτιακό. Νότιο τη Μεσάρα. Είναι, νότιο της Μεσάρα. Είναι. Αν θα δούμε λοιπόν σήμερα. Και εγώ ε, προ, προτείνω σε όλου του συνεργάτε να κοιτάξουν στο Marine Traffic που βρίσκεται το νοβουλικό πλοίο. Το οποίο βέβαια πλοίο είναι για λογαριασμό τη Mobile Action, Αμερικανική εταιρεία. Το έλεγα πριν. <laughs> Αν θα δούμε λοιπόν πού κάνει διαδρομέ, τι κάνει μεταξύ Κυθύρων, ε, κόλπου Τενάρων, μαλλιά, κάβο μαλλιά και νότια τη Κρήτη μέχρι τον 28 Μεσηβρινό. Oh, δηλαδή oh, αφήνει εκτό oh, εκτός oh. τη Γάβδο, oh, oh. αφήνει τα κομμάτια όπως είπε ο αγαπητός συνάδελφος ο Μιχάλης Ουσταδουλίδης, αφήνει τα κομμάτια που έχουν το φαΐ, το πολύ, τα αφήνει εκτός. Oh. Oh. και βέβαια είμαστε σε μια, στα, μια φάση που έχουμε τις έρευνε 2D, και μετά πάμε 3D oh. και έχουμε πολύ με, μετά έχουμε, 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 χρόνο, έχουμε μέλλον ακόμα. Έχουμε μέλλον ακόμα. Άσχαν 6-7 χρόνια. Ναι. Το καλό είναι, όπως ε, πολύ σωστά επισημάνατε κύριε Φανίδη, ότι είναι μια Αμερικάνικη εταιρεία, η Mobile Action. Και για να κάνεις και να κάνει εκμετάλλευση των βυθοδεμαχίων αυτών, τα οποία έχουμε πάρει πριν να τονίσουμε ότι έχουμε πάρει την άδεια, τα έχουμε ενημερώσει και τον ΟΗΕ. Όλα τα οικόπεδα νότια τη Κρήτη έχουν κατατεθεί στον ΟΗΕ. Έχουμε πάρει τι άδειε για να κάνουμε τι έρευνε και τι γεωτρήσει. Ε, θέλει να υπάρχουν ασφάλεια. Άρα λοιπόν οι Αμερικανοί δεν θα γυρεύσουν να ξεκινήσουν να κάνουν τι οποιοδήποτε έρευνε ή 3D ή γεωτρητικέ έρευνε και να ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή θα βγαίνει ο Ακάρη, ο, ο κύριο Ερντογάν και θα σα λέει θα σα ρίξουμε τα iPhone. Εχθέ έβγαλε μάλιστα το Ανατολού και το κατεβάζει τώρα νότια στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ξέρετε, το, αυτό το τοπίο το ξεκίνησε ελικό αεροπλανοφόρο. Ε, τελικά, επειδή δεν έχει ε, καθέτου καθέτο αεροπλάνα, είναι μόνο για ελικόπτερα. Και είπε ότι κατεβάζουμε το Ανατολού και το, θα το φέρουμε πάλι στην Ανατολική Μεσόγειο. Ε, βέβαια, έχει καταλάβει ότι το Ανατολού ε, σε όγκο και σαν, ε, σαν σκάφο. Δεν έχει, ο αεροπόρο θα μα πει καλύτερο, ο κ. Χρυστοδουλήτη, ότι έχει μισή ώρα επιβίωση πάνω στη θάλασσα του Αιγαίου. Ισχύει αυτό που λέτε. Ναι. Ε, δεν το έχει καταλάβει αυτό. Νομίζει ότι επειδή έχει απάνω 12 ελικόπτερα, τα οποία θα μπορεί να φέρει κομμάτω και θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, ότι θα τα φέρει και θα κάνει βόλτα, και όσε φρεγάτε να πάρει μαζί και όσε συνοδευτικά πλοία να έχει, εγώ του δίνω 30 λεπτά να είναι στον... πάνω στην επιφάνεια τη θάλασσα. Μετά θα κάνει τροφή για τα ψαριά, θα είναι το Ανατολού.